Αποθαρρυντικός ήταν ο τζίρος των καταστημάτων κατά την εορταστική περίοδο, καθώς οι έμποροι δεν είδαν τα ταμεία τους να γεμίζουν από εισπράξεις και οι καταναλωτές αρκέστηκαν μόνο στα απαραίτητα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου, Αστέριο Πολυχρονίδη, ήταν κάτι αναμενόμενο. Εντάξει, σίγουρα χωρίς να θέλω να γκρινιάζω κάθε φορά, δεν ήταν αυτή που περιμέναμε, αλλά δεν περιμέναμε και κάτι παραπάνω λόγω των μέτρων που είχαν ανακοινωθεί. Ο κόσμος, όπως ξέρουμε, αντιδρά πάντα αρνητικά με όποιες αλλαγές γίνονται στην διαχείριση της δημόσιας υγείας και έτσι έγινε και αυτή τη φορά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται να κάνει αγορές, αναφέρει στη συνέχεια ο κύριος Πολυχρονίδης, καθώς και ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Δεν πουλάμε όλα τα μαγαζιά αθλητικά παπούτσια, τα οποία τα φοράει ο κόσμος για να περπατήσει και να κάνει την άθλησή του όταν υπάρχουν περιορισμοί. Εμείς πουλάμε πολιτικά παπούτσια, τουλάχιστον για μένα, τα περισσότερα μαγαζιά. Οπότε όταν δεν έχει κάπου να πάει ο κόσμος, δεν υπάρχει και λόγος να ψωνίσει. Δηλαδή να πάρεις ένα μποτάκι γιατί να έχει αυξημένες βροχές κτλ. Από εκεί και πέρα όμως τα υπόλοιπα προϊόντα μένουν στα ράφια και είναι λυπηρό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τώρα είναι τα χρέη, δηλαδή αυτά που έχουν συσσωρευτεί. Είναι η ρευστότητα, δεν υπάρχει η ρευστότητα. Ναι. Από τη μια έχουν μαζευτεί παπούτσια τα οποία κάθε φορά που τα φέρναμε κλείναμε. Από την άλλη δεν υπάρχουν οι έξοδοι, οι βραδινές κτλ. Για να φορέσει η γυναίκα τη γόβα της, το μποτάκι της, το ωραίο, το βραδινό, ο άντρας το σκαρπίνι κτλ. Δεν υπάρχουν. Αυτά έχουν τελειώσει. Εμείς φέραμε τα εμπορεύματα και κάθονται στα ράφια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι τα χρέη και η αύξηση των εξόδων συντήρησης των καταστημάτων. Οι έμποροι ζητούν μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση προκειμένου να αποφύγουν τα λουκέτα στις επιχειρήσεις τους. Ενίσχυση ζητάμε πάντα. Μέτρα χρειάζονται. Δεν ξέρω πώς η κυβέρνηση θα μπορέσει να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει εμάς τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά υποφέρουμε αυτή τη στιγμή με χρέη που έχουν μείνει από το 20 και δεν μπορούν να ξεπληρωθούν ή ξεπληρώνονται σε πολύ αργό ρυθμό. Πρέπει να βρει και για μας ένα σχέδιο, μια δράση, κάποια χρήματα, κάτι τέλος πάντων, δάνεια, άτοκα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Πάντως είναι λυπηρό όχι μόνο για μας αλλά και για αυτούς που μας έχουν προμηθεύσει τα εμπορεύματα και πρέπει να πληρωθούν. Σε σύγκριση με την οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα μας και πάλι είχαμε έτσι προβλήματα σε ό,τι αφορά το καταναλωτικό κοινό, αυτή η περίοδος πώς μπορεί να συγκριθεί, είναι ακόμα χειρότερη? Αυτή η περίοδος, ενώ φαινόταν ότι όλα ήταν ανοιχτά και όλα ήταν ωραία και ρόδινα, δεν ήταν όμως από πίσω. Στην ουσία συμβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είτε είμαστε κλειστοί, είτε είμαστε ανοιχτοί, τώρα το να δώσεις 2-3 ζευγάρια δεν σώζεσαι. Τα έξοδα τρέχουν, η ΔΕΗ αυξήθηκε, δηλαδή είναι ένας πανικός ο οποίος δεν ξέρω πώς αυτή η χώρα μπορεί να τον μαζέψει αυτή τη στιγμή.